πατέρες, αξιότιμε κύριε πρόεδρε με, πρόεδρε της Περικάπης του Ελλάδος, αγαπητοί αγριστό αδελφοί. Οφείλω να εκφράσω εγώ της ευχαριστίας μου και προς τον Θεοφιλέστατο και καθηγούμενο της Ιεράς Τάφης Γονής και τη συγκίνησή μου ταυτοχρόνως, διότι αυτό το Ιερό Καθίδρυμα κατά την εποχή της τουρκοκρατίας σε μία περίοδο ήταν ιδρυτικό μετόχιο. Και επίσης εδώ, κατά το πρώτο ήμιση του παρελθόντος αιώνος, υπήρξε ένας Άγιος καθηγούμενος ονομαστός του Αγιονόρου Σιδηρίτης, ο Ιακήμ, ο οποίος άφησε ένα εξίδρυ τη σφραγίδα του στο Αγιονόρος. Η δική μου παρουσία σε αυτόν εδώ τον χώρο οφείλεται στην αγάπη, την ευγενή καλοσύνη του Προέδρου της Περικάπης του Ελλάδος, του αγαπητού κυρίου Γεωργίου Καλεάδου, ο οποίος είναι φιλοαθλητής, ιδεώνοντα πάρα πολλά χρόνια και στο πρόσωπο του οποίου βρίσκομαι σήμερα εδώ. Όμως, για να είμαι ειλικρινής, είμαι από τους ανθρώπους εκείνους που πιστεύω και βοηθώ ότι στον πολιτικό χώρο, που τα κόμματά μας σαφώς είναι απαραίτητα για τη δημοκρατία, πρέπει να ενισχύουμε και τα μικρά κόμματα, γιατί από ό,τι έχει αποδειχθεί, ο δικομματισμός έχει βλάψει τα τελευταία χρόνια την πατρίδα μας. Βέβαια, αυτό το οποίο λέγω, να μην αποτελέσει, ας το πούμε, παραβολή, αλλά σαν μία εισαγωγική συμβολή, διότι έχουμε χρέος να στηρίζουμε και τους αδυνάτους. Και ευχόμεθα να έχει καλή επιτυχία στην πορεία όλο αυτό το κίνημα, το οποίο είναι το κόμμα, το οποίο είναι πατριωτικό. Το θέμα όμως σήμερα, γιατί η παρουσία εδώ έχει ως θέμα ομιλίας πνευματικό το θέμα, Αγιονόρος, ιστορία και πνευματικότητα. Όπως γνωρίζετε, η Αγιώνυμος Πολιτεία του ΑΧΟ είναι από τις αρχαιότερες στον κόσμο μοναστικές πολιτείες που ζουν και μεγαλύνονται μέχρι σήμερα, διότι υπήρχαν πάρα πολλές μοναστικές πολιτείες στην Ιτρία, στην Παλαιστίνη, στον Ολυμπό της Βιθινίας, στη Μικρασία, το Γαλλίσιο Όρος, στη Θράκη και αλλού, τα οποία όλα αυτά τα μοναστικά κέντρα κατεστράφησαν, αντιλήθησαν όπως και στις Ποντιακές Άλπεις, στο Τρίγωνο, Αγία Σουμελά, Άγιος Γεώργιος Περιστεριώτας, Άγιος Θεόδωρος Λεωρά, Ιωάννης Βαζελόνος κλπ. Έμεινε σήμερα λοιπόν το Άγιον Όρος. Αλλά σαν να αναφερθούμε εκτενώς στην ιστορία του Αγίου. Οι ιστορικοί λέγουν ότι κατά την αρχαία εποχή στο Άγιον Όρος ζούσαν μια φυλή γιγάντων. Και ξέρετε, αυτό περί γιγάντων δεν είναι μύθος. Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ότι υπήρχαν δύο φυλές γιγάντων, αναφέρονται τα ονόματά τους, μάλιστα αναφέρεται και ο τελευταίος βασιλεύς αυτών, ο λεγόμενος ο Ογκ, ο Μέγα Γάμα, ψάλλοντας τον Πολιέλαιο και τον Όγκ βασιλέα της Βασάν. Αυτός λοιπόν δίνει και το ύψος του η Αγία Γραφή και λέει ότι είχε ύψος 9 πύχης, με το εβραϊκό το μέτρο 50 εκατοστά, γύρω στα 4,5 μέτρα ύψους. Και αν ευθυμηθούμε ότι όταν ο Μωυσής έστειλε τον Ιησού τον Ναβί να βοητοσκοπήσει την Χανάν κατά την επίθεση μετά την Αίγυπτο, του είπε ο Ιησούς τον Ναβί ότι εμείς ομοιάζουμε μπροστά στους ανθρώπους σαν ακρίδες και τα τείχη τους είναι έως τον ουρανό, πώς θα τους νικήσουμε. Και εκεί είπε την εξής φράση ο Μωυσής, ότι είναι εντολή του Θεού να τους νικήσουμε και θα γίνει, διότι αυτοί έχουν αμετάθετο γνώμη. Είναι πολύ σημαντική αυτή η λέξη, αμετάθετος γνώμη σημαίνει ότι είσαι αμετανόητη. Και έτσι κατεστράψαν αυτοί οι δύο φυλές. Στη συνέχεια λοιπόν του Αγίων Όρος γνωρίζουμε ότι υπήρξαν αποικίες αρχές των Χαλκιδαίων και έχουμε πόλεις διάφορες, Παραθαλασσίους και Ορεινάς. Οι πόλεις αυτές, όσες συμμάχησαν με τους Πέρσες κατεστράψαν από τους Μακεδόνες και όσες συμμάχησαν με τους Μακεδόνες κατεστράψαν από τους Πέρσες. Δεν έχουν εντοπιστεί από ακριβώς τα σημεία αυτών των πόλεων, όπως υπάρχουν ερείπια. Έχουμε κατάλληλη υπαρχία, αλλά δεν έχουν λυγίσει συγκεκριμένες ανασκαφές. Κάποτε ίσως γίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν κατάλληλα, παραδείγματος χάρη στην Ιερά Μονή της Μυγής της Λάβρας, υπάρχει μια ολόκληρη συνοικία, στην οποία υπάρχουν τα πακετήρια του αρχαίου, υπάρχουν ρολόγια πάνω σε δράκια και άλλα πολλά στοιχεία, υπάρχουν ανάγλυφα, μάρμαρα κλπ. Οπότε αυτή ήταν η αρχαία εποχή. Στο όρος προσέτρεχαν οι φιλόσοφοι κατά την αρχαιότητα, διότι το όρος διασώζει μια αρχαίγονη κατάσταση, έχει πολλά χλωρηδικά και πανηγυρικά στοιχεία. Μάλιστα, τακτικός επισκέπτης ήταν ο Αριστοτέλης, ήταν και γείτονας βέβαια από τα Στάγερα, ήταν και εθρόφραστος. Μάλιστα, ο Αριστοτέλης είχε κάνει πάρα πολλές μελέτες γύρω από τα φυσικά φαινόμενα του Αγίου Όρους.
Μάλιστα, αναφέρεται στις καραβίδες της παραθαλασσίας του Χρήστο Γιώργος, αναφέρεται στα άγρια τα ζώα που ζουν στη Χερσόνησο. Έχει κάνει μελέτη πάνω στα νέφη, στο κλίμα του Γιώργος κλπ. Επίσης, με το άγιο νόμο συνδέεται και ο Μέγας Αλέξανδρος. Θα έχετε ακούσει ότι ο Δημοκράτης είχε προτείνει στον Μέγα Αλέξανδρο να σφυριλατήσει το Άγιον Όρος και να του δώσει μια μορφή αγάλματος με την μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λέγεται μάλιστα ότι σχεδίαζε ο Δημοκράτης, του είχε φτιάξει ένα σχέδιο και του είπε ότι ο άθος βέβαια είναι ένας συμπαγής όγκος και φαντασιακά μπορούσε να γίνει αυτό το έργο, βέβαια ήταν κοπιώδες και τεράστιο, γιατί ο Μεγάλος Αλέξανδρος είχε επιτελέσει τεράστια έργα με το προσωπικό το οποίο διέθεταν τότε την εποχή εκείνη. Όταν λοιπόν ο Αλέξανδρος κάλεσε τον Δημοκράτη ενώπιον, του είπε πώς σχεδιάζει αυτό το έργο. Είπε λοιπόν εκείνος ο αρχιτέκτον ότι η μορφή σου θα απεικονίζεται στον Άθωνα. Στο ένα χέρι θα μαζέψουμε όλα τα νερά του Αγίου και θα τα οδηγούμε να πέφτουν σε ένα σημείο προς τον νότο του Άθωνος και στο άλλο θα φτιάξουμε μία πόλη. Και πώς θα ζουν αυτοί οι άνθρωποι του είπε ο Αλέξανδρος σε αυτή την πόλη, γιατί το Αγιονόρος δεν έχει παιδιάδες. Του είπε θα κουβαλήσουμε χώμα, θα χτίσουμε πεζούλια και έτσι λοιπόν θα καλλιεργούν. Πόσο κόσμο υπολογίζει ότι θα κατοικήσει σε αυτή την περιοχή, γύρω στους 10.000 τύπου. Και τότε ο Αλέξανδρος είπε την εξής προφητεία για το Αγιονόρος. Άφησε αυτόν τον τόπο, διότι δεν ξέρουμε πώς θα τον χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι στο μέλλον. Διότι αν έγινε το πόλη του Αλεξάνδρου, δεν θα γινόταν το Άγιον Όρος στην πορεία. Αρκετά του είπε το ταλαιπώρησε ο Ξέρξης. Διότι όπως ξέρετε, κατά την εξαρτία που έκανε ο Ξέρξης, χάθηκε ο στόλος του κατά την ανατολική πλευρά του Άγιον Όρος, διότι εκεί τα νερά είναι βαθιά και πάντοτε έχουμε συνήθως τρικυμίες. Του συνέστησαν τότε την εποχή εκείνη η δική του μάντης και η δική του σύμβουλη ότι σε αυτό είναι λόγω του άθωνος που υψούται κατά κορύφωση από τη θάλασσα και εκεί βρίσκουν εμπόδιο ο αέρας με αποτέλεσμα να δημιουργεί τρικυμία στη θάλασσα. Έστειλε λοιπόν στρατεύματα και άρχισε να κατεδαφίσει τον άθωνα, τον κατέβασε γύρω στα 30 μέτρα. Του είπε λοιπόν άφησε τον άθωνα, τον ταλαιπώρησε αρκετά από ξέρεις. Στη νύχτα λοιπόν μετά την του Αλεξάνδρου αυτό το ιστορικό, έχουμε ένα άλλο θαυμαστό γεγονός, το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος θα επισκέφθη ζώσα υπεραγία Θεοτόκος. Υπάρχει σε δύο κώδικες στο Άγιον Όρος της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας και σε ένα συναγητικό κώδικα αυτό το ιστορικό. Όπως γνωρίζουμε από την παράδοση της Εκκλησίας, μεταξύ των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι στην Πεντηκοστή ήσαν, ήταν και η Παναγία και άλλοι Απόστολοι εκ των Δομήκοντα και έβαλαν κλήρους που θα κηρύξει ο καθένας εξ αυτών. Ο κλήρος έπαιζε τις υπεραγίες στο τόπο να κηρύξει στη Γεωργία, τον Κάφκασο. Αλλά τότε άγγελος κυρίου της είπε, εμφανίστηκε, της είπε ότι δεν είναι αυτός ο τόπος ο δικός σου, είναι η ακτή, όπως εκαλείται ο άθος τότε. Πράγματι λοιπόν, σε μια εποχή η Παναγία μας ξεκίνησε από το Ιεροσόλυμα να επισκεφθεί τον Λάζαρο στην Κύπρο. Γιατί όπως ξέρετε, ο αναστηθής Λάζαρος ο Τεταρτέος, επειδή ομοίαζε στη φυσιογνωμία με τον Χριστό, όταν τον έβλεπαν οι Ιουδαίοι τον κατεδίωκαν, με αποτέλεσμα να αναχωρήσει από την περιοχή και να πάει στην Κύπρο και εκεί έγινε αρχιεπίσκοπο. Η Υπεραγία Θεοτόκος του είχε πλέξει επιμάλικα και ένα επιγονάτιο και μοφόριο και ήθελε να του τα δώσει η ίδια, να του τα επιδώσει. Ξεκίνησε λοιπόν μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, σαφώς και με κάποιους άλλους, αλλά έγινε θαλασσοτραχή στον δρόμο και ήρθε στο Άγιον Όρος η Παναγία. Η παράδοση λέγει ότι ήρθε στο λιμένα του κλίματος, στην πόλη των Κλεονών, εκεί που ταυτίζεται με την περιοχή της Ιεράς Μονής των Ιδύρων. Μάλιστα εκεί υπήρχε ένα ειδωλείο στη Μονή των Ιδύρων και έκανε τεράστια διαφαντασία και διαπυρισμικών ενεργειών με αποτέλεσμα να είναι απαράμιλο το Άμμονος Δίος στην Αττική και της Περγάμου και να συντρέχουν από όλο τον κόσμο να επισκεφτούν αυτό το είδωλο. Είχε λοιπόν και κάποιο σκοπό η έλευση της Παναγίας εκεί. Υπήρχε λοιπόν ένας λιμένας του κλίματος, ο οποίος ήταν, όσοι έχουν επισκεφθεί το Άγιον Όρος στη Μονή Ιδύρων, ήταν ακριβώς το σημείο που, του Χυμάρου, ο οποίος βρίσκεται νότιο-δυτικός της Ιεράς Μονής των Ιδύρων. Όταν λοιπόν λέγει η παράδοση η Παναγία μας ήρθε σε αυτόν τον χώρο, έγινε το σεισμός μεγάλος. Της άρεσε ο τόπος της Παναγίας και τότε
ο Υιός της, ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, ο οποίος είχε υπό την προστασία την μητέρα του, άκουσε ουρανόθεν η Παναγία μία φωνή του Κυρίου που της έλεγε «Γενέστο μύτη μου κατά την επιθυμία σου ο τόπος ούτος και κλήρος και παράδεισος και περιβόλιον των θελόντων σωτήρων». Δηλαδή της το έδωσε και επισήμως ως κληρονομία. Από εκεί λοιπόν επήρε το όνομα και περιβόλιον το Άγιον Όρος. Στη συνέχεια λέγουν τα ιστορικά ότι οι δωρολάτρες επισίασαν την Παναγία και τους έκανε εντύπωση η μορφή που είχε η Παναγία, διότι στη θέα εξέπεμπε ακτίνες η Παναγία. Εν τω μεταξύ το είδωρο το οποίο είχαν εκεί κατέπεσε και φοβήθησαν τον λάθο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι εξεχριστιανίστησαν, έγιναν χριστιανοί και στην πορεία ο ναός εκείνος μετατράπη από ιδωλατρικό σε χριστιανικός ναός. Μάλιστα υφίσταται και κάνουμε σήμερα αρχαιολογικές έρευνες, στην πορεία αυτό το μέρος μετατράπη σε ναό χριστιανικό. Λέγεται ότι η Παναγία είχε μαζί της ένα κλίματα εκ των 70 Αποστόλων, τον οποίο τον χειροτώνησε αρχιερέα στην περιοχή και έτσι έχουμε τη σύσταση της Μονής του Κλίματος εκεί που είναι η Μονή των Ιδύρων. Με αυτή την ονομασία η Μονή έφερε την ονομασία μέχρι το 1025, όταν μετονομάστη έργα των Πλητώρων προς τιμή των Πλητώρων, των Ιδρυτών Ιωάννου Ευθυμίου και Γεωργίου, των Ιδρυτών σε Ιερά Μονή Ιδύρων. Αυτό το Μονή Ιδρύο είχε μεγάλη ιστορία στο Άγιον Όρος και ήταν ένα από τα αρχαιότερα. Εκεί ετάθηκαν από την παράδοση και ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης, ο πρώτος οικιστής του Αγίου. Από την επίσκεψη της Παναγίας στη συνέχεια συναισθήθησαν πάρα πολλά μονίδρια στο Άγιον Όρος, τα οποία επεξαρτήρονται και έξω δεν της Χερσονήσου μέχρι την περιοχή Γωματίου κλπ. Όμως, αυτά τα μονίδρια τα περισσότερα κατεστράφησαν από τους πειρατές, διότι το Άγιον Όρος βρίσκεται σε τόπο απομονωμένο και οι πειρατοί είχαν πρόσβαση βέβαια από Ανατολάς και έτσι είχαμε πάρα πολλές καταστροφές. Ο πρώτος οικιστής του Αγίου Όρους, ο οποίος είναι ονομαστός στα ενδότερα της Ερήμου, γιατί είχαμε και άλλους μοναχούς προς την περιοχή της Ερησού κλπ, είναι ο Όσιος Πέτρος Αφωνίτης, όπως είπαμε, ο οποίος, όπως λέει στο βίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλμά, που επαρουσιάστηκε η Παναγία και του είπε ότι «Εγώ θα μαζέψω εδώ από όλο τον κόσμο ανθρώπους και όσοι αγωνιστούν κατά δύναμη και κάνουν υπομονή», αυτές τις λέξεις που είπε, «εγώ θα είμαι μεσίτης και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη». Είναι κάτι που το βλέπουμε, ξέρετε, αυτό την προστασία της Παναγίας. Θα το έχετε ακούσει ότι όσοι πεθαίνουν μοναχοί στο Άγιον Όρος δεν παγώνουν στο τέλος. Προσωπικά σας εξομολογούμε ότι έχω θέσει επί του τάφου 35 περίπου πατέρες και τους βρήκα μέχρι τελευταία στιγμή να λυγίζουν στα χέρια όπως στα χέρια. Αυτή είναι μια προστασία της Παναγίας στους Αγιορείτες και ένα εύνασμα να ο άθος να γεμίσει με πατέρες και να ενείται το Πανάγιο όνομά της. Το 10ο αιώνα, το 962, ήρθε ένας μεγάλος Άγιος από την Τραπεζούτα του Πόντου, ο οποίος γίνει μοναχός στον Όλυμπο της Βυθινίας, ο Άγιος Αθανάσιος ο Τραπεζούτιος, ο οποίος είχε την διόραση να χτίσει το μοναστήρι του Ενίδη Φρουρίου προς αντιμετώπιση των πειρατών, πράγμα το οποίο και τα άλλα μοναστήρια στη συνέχεια άρχισαν να εφαρμόζουν αυτή την τακτική για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο των πειρατών, διότι είχαν κατασταθεί πάρα πολλά μονίδρια. Γύρω στα 300, τα αναφέρει ο Παναγιώτης Χρήστου, που είχε κάνει μια μελέτη, καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τα οποία ποικίλουν βέβαια κατά αιώνες. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, όταν ήρθε στο Άγιον Όρος, είχε βρει τότε σκαριές που είναι το αρχαιότερο κέντρο του Άγιον Όρος. Εκεί είχε μεταφερθεί και η έδρα του πρωτεπιστάτου, δηλαδή το διοικητικό κέντρο. Υπάρχει μία άλλη παράδοση που λέγει ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε αποφασίσει πριν χτίσει την Κωνσταντινούπολη να χτίσει την πόλη στην περιοχή εκεί που είναι τώρα ο Ισθμός, πριν πούμε στο Άγιον Όρος, κάπου στα Νέα Ρόδα. Όμως παρουσιάστηκε η Παναγία στον Άγιο Μακάριο, τον Επίσκοπο Αρεθουσίων της Ιερουσαλήμ της Ευρωπαϊκής,
Και που είπε να είπε στο Μέγα Κωνσταντίνο, στον αυτοκράτορα, να μην χτίσει εδώ την πόλη του, διότι άλλο είναι το σχεδίο μου. Και τότε είπε ο Μέγα Κωνσταντίνο ότι εγώ δεν θέλω να έχω αντιμέτωπο την Παναγία και αναχώρησε και έκτισε την πόλη στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό το ιστορικό αναφέρεται σε ένα χειρόγραφο το οποίο υπήρχε στη Μονή Φιλοθέου πριν από 150 χρόνια καταγεγραμμένο και γίνονται πολλές αναφορές πάνω. Το οποίο έχει καθεί βέβαια, αλλά όμως γίνονται πολλές αναφορές. Μάλιστα λέγει η ίδια παράδοση ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος μετόκισε, δηλαδή μετέφερε τους κατοίκους το Αγίου στην Πελοπόννησο. Την εποχή εκείνη είχαν επικρατήσει στο όρος μια άλλη φυλή, οι λεγόμενοι Τσάκονες. Από πού προέρχεται από αυτή, στην έκφρασή τους και χρησιμοποίησαν τη λέξη Τσέ, Τσεάθος Τσάκονες, τους οποίους μετέφερε στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Τζακονίας της Πελοπόννησου. Αυτή η φυλή υπάρχει και χρησιμοποιεί ακόμα σήμερα την ίδια διαλεκτική. Μάλιστα πριν από ορισμένα χρόνια είχε γίνει μια καταμέτρηση αυτών και είχαν καταμετρηθεί κάπου 10.000. Και εκείνο που είναι σημαντικό ότι έχουν μεταφερθεί πάρα πολλά το πονήμια του Αγίου στην Πελοπόννησο. Οπότε εξετάζεται αυτή η παράδοση και φαίνεται να είναι αληθής. Οπότε μετά τον Άγιο Κωνσταντίνο με την πρωτοβουλία του λοιπόν να μένει το όρος στους Αθωνίδες, ήρθε μετά ο μεγάλος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Βασίλειος ο Μακεδόν, ο οποίος το 972 έδωσε και το πρώτο σύνδεγμα, τον τράγο που λέμε στο γεγονός σε περγαμένη πάνω, με τα προνόμια. Ο Άγιος Αθανάσιος είχε φιλία με τον Νικηφόρο του Φωκά, του είχε χτίσει στη Λαύρα και ένα ξεχωριστό κτίριο και σκοπό να έρθει να γίνει μοναχός ο Νικηφόρος Φωκάς, όμως δεν μπόρεσε στο τέλος. Και έτσι ο Άγιος Αθανάσιος με την πρόσβαση που είχε καταφέρει και βοήθησε όλο το γεγονός. Στην πορεία μετά τη Λαύρα άρχισαν να χτίζονται και άλλα μοναστήρια, τα οποία εν τέλει μέχρι τον 15ο-18ο αιώνα αριθμοποίησαν και αριθμούνται μέχρι σήμερα στο σταθερό αριθμό των 20 ιερόμονων. Πέρα από τα μοναστήρια αυτά, τα οποία πώς απέκτησαν την οντότητα, όσα υπήρχαν εναπομείνοντα γονίδρια συγκοινώθησαν μεταξύ τους και έτσι απετέλεσαν τις μεγάλες οντότητες, τα μεγάλα μοναστηριακά καθεδρήματα με τη σφραγίδα αυτή και νομιμοποίησαν. Πέραν τούτων υπήρχαν και υπάρχουν 10 σκήτες, τίνοι σκήτες, είναι και ελιωτικά συγκροτήματα τα οποία υπάγονται στα διοικητικά στα μοναστήρια και άλλες είναι και νόμιμες σκήτες και άλλες ιδιόρυθμες. Επίσης υπάρχουν το αριθμό 500 περίπου ιερά καθεδρήματα, κελιά, ερημητήρια, εισηκαστήρια, καθ' όλη τη Χερσόνησο του Αγίου Όρους, η οποία έχει μήκος 40 χιλιόμετρα και πλάτος 12 χιλιόμετρα. Σε όλη αυτή την περιοχή είναι διάσπαρτα αυτά τα καθεδρήματα, τα οποία όλα υπάρχονται ανεξαιρέτως στα μοναστήρια, τα 20 μοναστήρια που ασκούν τη διοίκηση του Αγίου Όρους. Το Άγιο Όρος έχει δικό του κοινοβούλιο από τότε, στο οποίο προσκούνται όλα τα μοναστήρια με αντιπροσώπους. Προεδρεύει πάντοτε ο πρώτος του Αγίου Όρους, ο οποίος πολύ παλιά είχε μεγάλη εξουσία, τώρα έχει περιοριστεί όπως τυπική, όπως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα λέγαμε. Στην πορεία το όρος όμως δεν έμενε στο απερόβλητο και στο ακάπνιστο, διότι εδέχτη πολλές επιδρομές βαρβαρικές. Έχουμε μία μεγάλη βαρβαρική επιδρομή το 1204 τότε, που είχαμε την επιδίωξη των Βυζαντινών να προσεγγίσουν τους καθολικούς διαπολιτικούς λόγους, με αποτέλεσμα επί Μιχαήλ το κράτος και βέβαια του Πατριάρχου να γίνει μία επιδρομή στο Αγίου Όρος, να καρατομήσουν τον πρώτο το Αγίου Όρος και άλλους πολλούς πατέρες. Αυτή η ιστορία θεωρείται ως τρίλος. Όμως, οτιδήποτε λέγεται στο Αγίου Όρος, σας το βεβαιώνω, είναι αληθές, διότι το έχουμε ζήσει, το έχουμε εμπεδώσει. Το 1981 έγινε μία συζήτηση στο Αγίου Όρος να κάνουμε επαφή του πρώτου, εάν υπάρχει, Κοσμά, που είχε κρατομηθεί. Ξεκινήσαμε να σκάβουμε με κάποιο δισταγμό, εάν βρίσκεται θα δικαιώνονται την ιστορία, εάν όχι θα είχαν οι καθολικοί το λόγο να ψεύουν την παράδοση του Αγίου Όρους.
Και εκεί που σκάβαμε, φτάσαμε σε μεγάλο βάθος, αξιωθήκαμε και βρήκαμε όντως το πρωτεστάτη του Αγίου καρατομημένο να εμβοδιάζει μέσα στη γη σε βάθος 1,5 μέτρο και τη μία κάρα του την είχαν τοποθετήσει στα πλευρά για να τεκμηριωρώνεται ότι πράγματι είχε καρατομηθεί. Αυτές όλες οι ιστορίες λοιπόν είναι πραγματικές. Στη συνέχεια είχαμε και άλλες τραγικές επιδρομές και από Νορμανδούς αλλά και από ληστές και πειρατές. Οι πειρατές έκαναν και εκείνοι μεγάλες ζημίες και ο λόγος που εξεστράτευσε εναντίον της Κρήτης, όπως ξέρετε, ο Νικηφόρος Φωκάς το 1962 που είχε πάρει μαζί του και τον Άγιο Αθανάση τον Ανοπολίδη, ήταν ακριβώς για να πολεμήσει τους Αρακενούς, οι οποίοι καταλήστευαν τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και είχαν εκμαλωτήσει και πολλούς αγιορείτες πατέρες. Στη συνέχεια, το Άγιο Λόρος έζησε δύο Οθωμανικές κυριαρχίες. Το 1280 οι Οθωμανοί Τούρκοι κατέλαβαν το Άγιο Λόρος για 20 χρόνια περίπου και στη συνέχεια, μετά την πτώση της Θεσσαλονίκης το 1424-25, όταν κατελήφθη η Θεσσαλονίκη, οι Αγιορείτες κατάλαβαν πλέον ότι το Βυζάντιο είχε μείνει πόλης κράτος και δεν υπήρχε μέλλον για τον τόπο. Επήγαν στην Προύσα και βρήκαν τους Οσμανίδες και συμφώνησαν να μην πειραχθεί ο τόπος και αυτό ήταν επιτυχές, διότι έπεσε το Βυζάντιο και εγκλήτωσε το όρος, δεν κατεστράφη. Για 150 χρόνια οι Σουλτάνοι εσεβάστησαν τα προνόμια του Αγιώρος, αλλά όμως στη συνέχεια επειδή οι Αγιορείτες δεν έφεραν να μείνει το έθνος υπόδουλο, έλαβαν μέρος σε εξεγέρσεις, μια αποτέλεσμα οι Οθωμανοί να αλλάξουν πολιτική. Βέβαια, οι Οθωμανοί δεν πήρεξαν το όρος το οποίο το κράτησαν στη συνέχεια για 500 χρόνια, δηλαδή 1424 μέχρι το 1912, 2 Νευρίου, που ελευθερώθηκε από τον Παύλο Κουντουριώτη όταν ήρθε στο όρος το θηλυκό Αβέρο. Καθόλου αυτά τα έτη, λοιπόν, το όρος επλήρωνε αδρά φόρους στο Οθωμανικό κράτος και μάλιστα με τους φόρους του Αγίου Όρους συνεταιρεί το η φρουρά του Σουλτάνου. Αρχηγό είχε το Κωνσταντζή Πασί, τον αρχηγό της Ανακτορικής Φρουράς. Όλοι οι φόροι πήγαιναν εκεί. Δια δύο λόγους λοιπόν οι Τούρκοι δεν κατέστρεψαν το Αγίου Όρους. Πρώτον, γιατί ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν σαν φράγμα μεταξύ της Δύσεως, φοβούμενοι την εξάπλωση του Πάπα στον χώρο του Βυζαντίου και δεύτερον, διότι το Άγιο Λόρος στην εποχή εκείνη ευοηθήτο από τους ηγεμόνας των παραδουναβίων ηγεμονιών είχε μια οικονομική εξάρτηση και οπωσδήποτε οι φόροι που επλήρωνε στο Οθωμανικό κράτος δεν ήταν λίγοι. Στη συνέχεια, βεβαίως, το όρος απετέλεσε μια πηγή σωτηρία σε ένα ταμείο εθνικών και θρησκευτικών παραδόσεων, διότι ήδη η Βυζαντινή Αυτοκράτορση είχαν καταλάβει νωρίς ότι το Βυζάντιο θα καταστρέφεται και είχαν μεταφέρει στο Άγιο Λόρος ένα μεγάλο μέρος του πλούτου του Βυζαντινού, το οποίο είναι αποτεταμερμένο μέχρι σήμερα και αποτελεί την ταυτότητα του Γένωνος. Μάλιστα λέγεται και το εξής, ότι το Βυζάντιο έφτιαξε το Άγιο Λόρος και το Άγιο Λόρος θα φτιάξει κάποτε το Βυζάντιο. Στο όρος κατέφτασαν πάρα πολλοί λόγοι, εκεί καλλιεργήθησαν τα γράμματα. Οι βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους, οι οποίες είναι πλούσιες, ή τσιβήρουν και μόνο είναι η έκτη στον κόσμο σε χειρόγραφα, διασώζονται παρέτυπα και τύπα, πρωτότυπα έργα και φιλοσοφικά και θεολογικά και παντός είδους. Έχουμε τεράστιες συλλογές εγγράφων του Ρουμανικού Αρχείου, Οθωμανικού Αρχείου κλπ. Και πολλοί μελετητέ έρχονται εδώ. Στην πορεία, το Άγιο Λόρος δεν έμεινε ανενεργό ως προς το ζήτημα της απελευθερώσεως, διότι ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι κρατείτε την ελευθερία που σας δόθηκε και εμείς ζυγό δουλείας ενέχεστε. Δεν μας έκανε δούλους ο Θεός, αλλά ελευθέρους. Οπότε είχαν στο μυαλό τους το θέμα της ελευθερίας. Το 1821 προεπαναστατικός, αρχές 1800 μέχρι 1821, είχε έρθει ως σχολάζον, ως εξόριστος, ο Πατριάρχης Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο οποίος διατέλεσε εξόριστο στη Μονή Δήρων 1800 μέχρι 1806
και από 9 μέχρι 19, δύο χρόνια πριν δηλαδή, απεγχωριστεί στην Κωνσταντινούπολη. Ο Πατριάρχης ο Γρηγόριος είχε φτιάξει μια δική του σχολή γρηγοριανή. Όλοι οι αγωνιστές του 1821 και οι του πλήρου επίσημοι ήταν τέκνα και συνεργάζονταν με τον Πατριάρχη, τον Γρηγόριο. Προετοιμάζεται ο αγών η Επανάσταση και ό,τι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, μετά την αγχώνη βέβαια του Πατριάρχου, οι Αγιορείτες έλαβαν ενεργό μέρος στην απελευθέρωση. Επολέμησαν 1500 Αγιορείτες στο πλευρό του Εμμανουήλ Παπά, του αρχιστρατήγου της Μακεδονίας, με υπαρχικό τον χαρτοφύλακα Νικηφόρο Ιβυρίτη. Όμως εχάθηκε η μάχη των Αγιορείτων, διότι δεν προσέτρεψαν σε βοήθεια οι οπλαρχηγοί του Ολύμπου και οι υπόλοιποι για λόγους ότι πολεμούσαν σε άλλες περιοχές παραδουνάβειες, γιατί όπως ξέρετε ξεκίνησε η παράσταση από το Ιάσιο της Μολδαβίας, με αποτέλεσμα να χάσουν και όχι μόνο, αλλά επειδή εκκινδύνευσε το Αγιορείτος, μετέφεραν όλα τα κεφάλια του Αγιορείτος στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και στο Ιόνιο κλπ. Για 10 χρόνια το Αγιορείτος κυριεύθη από Οθωμανικά στρατεύματα. Γύρω στις 3.000 στρατιώτες είχαν έρθει και καταδιώσει. Όλοι οι πατέρες ανεκόρισαν πλην ολίγων που δεν εθίστησαν του θανάτου. Έτσι λοιπόν το Αγιορείτος δοκιμάστηκε κατά αυτή την περίοδο. Στη συνέχεια πλήρωσε όμως βαρύ τίμημα. Στη συνέχεια όμως επειδή οι Οθωμανοί ήθελαν να έχουν και υπηρετικό προσωπικό, έδωσαν άδεια και άρχισαν να επιστρέφουν οι πατέρες διότι δεν ήθελαν να καταστραφούν τα μοναστήρια τους. Στην πορεία όμως το 1830 η Παναγία Πορταΐτς έκανε ένα θαύμα, παρουσιάστηκε στην Ιβύρον σε έναν μοναχό και του υπέδειξε ότι εγγύζει η λύτρωση του πράγμα την επόμενη μέρα. Εδώ την εντολή από τον Σουλτάνο να αναχωρήσουν τα στρατεύματα τα Οθωμανικά και να μεταβούν στις χώρες Βαλκανικής με αποτέλεσμα να αναχωρήσει ο Οθωμανικός στρατός, αλλά να μείνει μία φρουρά 50 ατόμων τα οποία παρεδόθησαν τη 2 Νοεμβρίου 1912 στον Παύλο Κουντουριώτη. Στη συνέχεια το όρος άρχισε να παίρνει πάνω του, θα λέγαμε, όμως επικολούθησε μια άλλη επανάσταση του Τσάμι Κρατάζου του 1854, στην οποία έλαβε μέρος και πάλι εκεί που άγιε ο όρος. Βέβαια υπήρχαν πάρα πολλές απώλειες. Το όρος, ξέρετε, είχε μια δυναμικότητα ως προς το ζήτημα του εθνισμού, του πατριωτισμού, διότι ο υγιής πατριωτισμός απορρέει από την Αγία Γραφή. Και ο Απόστολος Παύλος και ο Άγιος και ο Μωυσής ήταν ένθερμοι πατριώτες. Άλλωστε, όταν ο υγιής πατριωτισμός εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, έχει και την ευλογία του Θεού. Στη συνέχεια, το Αγιορείτος επέδειξε μεγάλη δραστηριότητα, είχε ενεργό συμμετοχή στο Μακεδονικό Αγώνα, κυρίως στον ένοχο Μακεδονικό Αγώνα 1903-1908. Κατά την περίοδο εκείνη, όπως θα αναφερθούμε και μεθαύριο σε μια παρουσίαση ενός βιβλίου του κυρίου Βασιλείου Πάπα στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, εκεί θα φανεί λοιπόν πως οι Αγιορείτες δούλεψαν πάνω σε αυτό το μακεδονικό ζήτημα. Σας λέω εν ολίγης ότι όλος ο πλεισμός της Μακεδονίας κατά 90% επέρασε μέσα από το Αγιορείτες. Διότι στη Θεσσαλία υπήρχαν τα σύνορα, δεν μπορούσαν είτε να περάσει αυτός ο πλεισμός και τα μετέφεραν με καΐκια, δηλαδή έβαζαν τα όπλα στο κάτω μέρος του Βρακίου και πάνω έβαζαν ξυλία, ίσχυες όπλες. Τα έφκαζαν λοιπόν στα μοναστήρια και από εκεί με ζώα τα μετέφεραν προς τα έξω και γινόταν αγώνας των Μακεδονομάχων. Οι Μακεδονομάχοι είχαν ορμητήριο το Άγιον Όρος. Μάλιστα, ο καπετάν Μητρούσης στη Μονή των Ιβύρων και τα τελιά της, ο Ταφώτης στη Μονή Εσφυγμένου, ο Παύλος Μελάς ένα κελί των Αγίων Αναργύρων κοντά στο πεδίο, υπάρχει και ένα όρος εκεί τον οποίο έδειξαν στη συνέχεια οι συγγενείς του Παύλου Μελά. Πολλοί Αγιορείτες έλαβαν μέρος στο Μακεδονικό Αγώνα, αλλά και πολλοί οπλαρχηγοί του Μακεδονικού Αγώνα και πρωτοπαλίκαρα έγιναν μοναχοί στη συνέχεια του Άγιον Όρος, γιατί είχαν ζήσει όλο αυτό το
τη φρίκη του πολέμου. Έτσι κερδίθηκε αυτή η μάχη και σήμερα πάλι η ιστορία ξαναγυρίζει και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε νέες μάχες. Στην πορεία του 1912, το Άγιο Ενώρος εκρίθη να επιλέξει το εξής. Στο όρος τότε εισκύπτω μία πολιτική ρωσική, ο λεγόμενος ο παζλαβισμός, ο οποίος είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Ξέρετε, οι Ρώσοι, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν σαν, ας το πούμε, δορυφόρο την τότε Βουλγαρία, ήθελαν να βγουν στο Αιγαίο Πέλαγο στην Άσπρη Θάλασσα, παρακάπτοντας τα στερά του Βοσπόρου και στη συνέχεια να κατακτήσουν το Ιεροσόλυμα. Οπότε χρησιμοποιούσαν κάθε θεμητό και αθέμητο μέσο να ελέγχουν το Άγιον Όρος. Έριξαν πολύ χρήμα για αυτόν τον λόγο και αν δεν γινόταν η επανάσταση των Μπολσεβίκων το 1917 στη Ρωσία, που ήταν δυστυχώς κακό για τη χώρα, όμως αυτό έσωσε το Άγιον Όρος από τον ρωσικό επεκτατισμό. Τότε λοιπόν ετέθη το ζήτημα στο Άγιον Όρος να διεθνοποιηθεί, να ουδετεροποιηθεί ή να υπαχθεί στο ελληνικό κράτος. Οι Αγιορείτες Πατέρες όμως έθερμοι, εθνιστές, ενώπιον της Παναγίας του Άξιον Εστί των Βεριών, έθεσαν ένα ψήφισμα και είπαν ότι εμείς ούτε ουδετεροποίηση θέλουμε, ούτε διεθνοποίηση, αλλά θέλουμε να ενταχθούμε στο ελληνικό κράτος, διότι είμαστε Έλληνες με συνείδηση. Και ακόμη και αυτοί οι ξένοι που εγκαταποιώνουν στο Άγιον Όρος, όπως θα έχετε ακούσει, παίρνουν την ελληνική ηθαγένεια. Βέβαια, μετά η ελληνική πολιτεία, όπως συνήθως γίνεται, δεν έδειξε και τον καλύτερο εαυτό της απέναντι του Άγιον Όρος. Δεν πάτησε στο Άγιον Όρος πολιτικός μέχρι το 1930, όταν αναγκάστηκε ο Ελευθέριος Βεντζέλος να έρθει ο ίδιος και μάλιστα είχε κάνει και ένα λάθος τότε ο Βεντζέλος, μη γνωρίζοντας το Άγιον Όρος. Σε μία διεθνή σύσκεψη είχε υποχωρήσει και έλεγε με ένα μοναστήρι θα ασχολούμαι τώρα, ας και έχουν οι Ρώσοι το έργο. Και του πάνε δική μας, μα ποιο μοναστήρι, λέτε κύριε πρόεδρε, έχετε πάει στο Άγιον Όρος. Και όταν ήρθε και είδε τι είναι το Άγιον Όρος, είπε πατέρες, τώρα σώστε εσείς το έργο σας. Εγώ έκανα, δεν ήξερα. Αποτέλεσμα. Οι Ρώσοι τότε αριθμητικώς υπερίσχυαν στο Άγιον Όρος και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να έχουν το πάνω χέρι. Όπως οι Αγιορείτες έφτιαξαν σφραγίδες σε όλα τα κελιά και τα σκαφήματα και παρουσίασαν στις συντεχνείς συγκλήσεις ότι υπάρχουν 300-400 μοναστήρια και καθεδρήματα και έτσι κερδίθηκε η πρόθεση αυτή. Ο δε Ελευθέριος Βεντζέλος είχε πει τότε ότι «Μα εδώ είναι το Ταμείο των Εθνικών και Θρησκευτικών Παραδόσεων», έτσι είχε πει. Στην πορεία το όρος έζησε μία άλλη περιπέτεια με τον Εμφύλιο